επικαιρότητα. Κυρίως όμως για να μην απομακρύνουμε έτσι από τη συζήτηση και κόσμο, ο οποίος μπορεί να είναι σε σχέση, όχι όμως παντρεμένος, μπορεί να είναι ελεύθερος ή να είναι σε μια φάση αναζήτησης. Να αγγίξουμε, θα ήθελα, και τη σεξουαλικότητα το καλοκαίρι και από την άλλη πλευρά. Θεωρείται το καλοκαίρι η περίοδος στο μυαλό πολλών ανθρώπων διαχρονικά ως η αναζήτηση, η περίοδος, η ιδανική αναζήτηση προσωρινών συντρόφων ενδεχομένως ή μιας πιο, έτσι, πιο πειραματικής διαδικασίας. Ισχύει κάτι τέτοιο ή είναι καθαρά στον κάθε άνθρωπο πώς θα Όχι, ισχύει. Φραστεί. Βάζετε τη λέξη φλερτ. Μακάρι οι άνθρωποι το καλοκαίρι να γίνουν πιο προκλητικοί, πιο προσκλητικοί, δηλαδή να προσκαλούν τον άλλον. Ξέρετε, αναφέρεστε στους ελεύθερους. Αναφέρομαι στους ελεύθερους, ναι. Καθαρά. Σε αυτοί οι οποίοι πάνε δύο φίλοι ή δύο φίλες. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα, ξέρετε, ακόμα και από το MeToo, το οποίο είναι μια μεγάλη οργάνωση και που πραγματικά αποκάλυψε, αν θέλετε, την αρρώστια, τη βρώμα, θα το έλεγα σε εισαγωγικά, μιας κοινωνίας που υποκρίνεται και από κάτω μυρίζει. Σωστά. Από την άλλη, όμως, προκάλεσε και λίγο το φόβο. Σήμερα οι νεαροί άνδρες, τα τελευταία διάστημα, βλέπω πολλούς νεαρούς άνδρες που με ρωτάνε. Μπορώ να την πλησιάσω. Φοβούνται να φλερτάρουν. Δεν φλερτάρουν και για άλλους λόγους. Πέραν του MeToo, υπάρχει ένα μπλοκάρισμα από τους νέους. Ναι, υπάρχει ένα φοβικό στοιχείο. Ναι, και μιλάνε πάρα πολύ ψηφιακά το μεταξύ τους. Το οποίο όμως πλέον μεγενθήθηκε. Σωστά, ναι, όχι, αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Ότι μαθαίνουμε σε ένα ψηφιακό φλερτ. Άρα, όταν είμαστε ζωντανοί, είμαστε αμήχανοι. Θα πάω σπίτι να ψάξω το Instagram σου, να σου στείλω. Και όταν είμαστε από κοντά, δεν σου μιλάω. Ζούμε σε μια εποχή που το αγόρι, μεγαλώντας πια στα 20-22 που γίνεται ενήλικας, φοβάται πάρα πολύ την απόρριψη. Ναι. Δηλαδή και παλιά, αυτό που λέγαμε χιλόπιτα. Ναι. Μια λέξη που έπαιζε. Και παίζει υπάρχει ακόμα. Και σήμερα, και αυτό είναι μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Κάποιοι μοιράζουν ακόμα. Ναι, αλλά δεν είναι κακό να φας και 100 χιλόπιτες. Δεν είναι κακό. Δεν θα μπορείς το μαχιάσεις. Το θέμα είναι να επικοινωνήσεις. Ναι. Οι προσωρινές σχέσεις, να ξέρετε ότι συνήθως μετά το καλοκαίρι τελειώνουν. Γι' αυτό είπατε μια πολύ ωραία λέξη, πειραματισμός. Ο πειραματισμός έχει νόημα στη ζωή μας, αλλά με προσοχή προς την επικινδυνότητα ενός αγνώστου ανθρώπου που δεν ξέρω τι μυαλό κουβαλάει, τι χαρακτήρα έχει, και άλλων πόσο πολλών, μπορεί να επιληθεί η ζωή και άλλων πολλών. Και άλλων πολλών. Όσον αφορά το κομμάτι της προφύλαξης. Ουσιών, που δυστυχώς είμαστε σε αυξημένη φάση χρήση ουσιών και αλκοόλ ανεξέλεγκτα, ακόμη και η έννοια της παρέας. Με ποιον κάνω παρέα, καλό είναι να μην ανοίγομαι με έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρω καλύτερα. Λειτουργεί το one-night stand για τους ανθρώπους? Δηλαδή, είναι μία άμυνα, είναι ένα απόστημα, δεν ξέρω. Είναι κάτι το οποίο είμαστε κατασκευασμένοι άνθρωποι απόστημα, να κάνουμε. Απόστημα, σίγουρα όχι. Δηλαδή, απόστημα είναι λίγο... Θέλω να σου πω ότι... Για ανθρώπους που έχουμε κινηθεί έτσι στη ζωή μας συνειδητά, το απόστημα μου κακοφάνηκε λίγο. Συζητώ συγγνώμη. Ναι, είναι λίγο... Όχι, υπάρχει και την κατηγορία. Μα και ο κύριος ασκητής θα μας πει, είναι υπερβολή το απόστημα. Ναι, εντάξει, δείχνει μια φλεγμονή, αλλά υπάρχει το night stand. Αρκεί να ξέρεις ότι αυτό είναι. Δηλαδή, ξέρετε, η μεγαλύτερη αξία του ανθρώπου είναι ένα συνειδητοποιημένο τι ζητάει. Να μην έχεις άλλες προσδοκίες, ο ένας από τους δύο δηλαδή. Ναι, ναι. Εμείς οι γιατροί που ασχολούμαστε με την σεξουαλικότητα δεν έχουμε κριτήρια ηθικής. Ναι. Είναι η προσωπική ζωή. Η ηθική είναι ο εαυτός σου, τα ταμπού που έχεις, το περιβάλλον σου και η αυτοπροστασία. Να μάθεις υπάρχει και μια αλήθεια, μια ειλικρίνεια σε όλο αυτό. Ναι. Το ότι δεν προσδοκά καμία από τις δύο πλευρές τίποτα είναι μια αλήθεια. Να πω όμως κάτι. Είναι πολύ σπάνιο όμως και οι δύο πλευρές να είναι τόσο ξεκάθαρες. Συνήθως μπαίνει λίγο και το συνέστημα. Ναι. Για τις γυναίκες νομίζω και χαλά. Μπορεί να μπει από κάποιο από τις δύο πλευρές. Υπάρχουν πολλές ηθικές αναστολές. Δηλαδή, είτε το ποτό το οποίο κυριαρχεί. Πάνω στην μπάρα, ας το πούμε. Η διασκέδαση. Οι άνθρωποι πίνουν. Η διασκέδαση. Η γοητεία. Ναι. Η προετοιμασία να απολαύσεις μια διαφορετική προσέγγιση από την υπόλοιπη περίοδο του χειμώνα, του χρόνου. Δηλαδή στο καλοκαίρι έχεις μια προδιάθεση μες στη βαλίτσα σου να βάλεις και την τόλμη. Θα το τολμήσω. Και βέβαια πίσω από την ανθρώπινη ανάγκη υπάρχει η αίσθηση μιας γνωριμίας. Οι άνθρωποι που είναι μόνοι τους, έχουν φύγει από μια αποτυχημένη σχέση, έχουν την ανάγκη να ανανεώσουν. Και αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό που είπατε πολύ σωστά. Το ψηφιακή, η ψηφιακή ψυχολογία. Όμως, τι μπορεί να σου δώσει, ενώ στην δική μου κλίμακα που θέλεις να βλέπεις κάτι το οποίο ξεκινά με μέλλον και πορεία και διάρκεια, το να το βάλεις σε μια κατηγορία του one night stand είναι κάτι το οποίο δεν σου δίδει κάτι. Όχι, δεν έχει. Το σεξ της μιας βραδιάς. Τι επιβεβαίωση είναι. Πολλές φορές δεν είναι προγραμματισμένο. Εκτόνωση είναι τι. Πολλά. Έρχεται. Δηλαδή, δεν είναι το one night stand. Ξέρετε, οι στιγμές του καλοκαιριού. Ανανέωση, επιβεβαίωση. Ναι, αλλά. Τα έχει μέσα. Εάν κανείς το ερμηνεύσει, και εγώ δεν έχω να σας πω γιατί
και πώς γίνεται. Και αναφέρομαι στους ελεύθερους, γιατί αν είναι δεσμευμένος το παράνομο και κάτι άλλο, ωραίο, τότε εντάξει. Δεσμός και one night stand μαζί δεν γίνεται. Πάντως δεν είναι το πρόβλημά μας η εικόνα του one night stand. Δηλαδή η εικόνα των ανθρώπων το καλοκαίρι είναι να μπορούν να χαρούν, να απολαύσουν, να γνωριστούν. Mm-hmm. Μιλάμε για τους ελεύθερους, οι οποίοι διεκδικούν μια σχέση, ας είναι και παροδική. Άλλωστε, όλες οι μελέτες διαχρονικά που έχουμε κάνει δείχνουμε ότι 8 στις 10 σχέσεις του καλοκαιριού λένε καληνύχτα το Σεπτέμβρη που και το σκοτάδι είναι περισσότερο. Εξού και μόνο μιλάς για καλοκαίρια που λέμε μετά. Αλλά η αλήθεια όμως είναι το καλοκαίρι. Επειδή θα φύγουμε 10-15 μέρες, τόσο φεύγουμε σε οι άνθρωποι, 20 μέρες τώρα με την οικονομική κρίση. Τώρα με τακτοπλοϊκά που έχουν τριπλασιαστεί και τις βενζίνες. Εγώ θα σημειώσω αυτό που σωστά είπατε, να αποφύγουμε την ψηφιακή τεχνολογία. Ναι. Αυτό, αν με ρωτήσετε πραγματικά, από όλη αυτή τη συζήτηση τι μένει, φύγε από το λάπτοπ. Μίλα, φλέρταρε, ακούμπησε, χώρεψε. Εξεπαθείς. Διαζώσεις. Αχ, θα γίνω βοηθός του κυρίου Σκητάλη. Κυρία Σκητή, την πατήσατε. Θα σε αναλάβω. Υπάρχει μια ερώτηση που έχω αφήσει, αν και υπεραμείνθηκα τον One Night Stands πριν. Υπάρχει μια ερώτηση που θέλω να σας κάνω για τα ζευγάρια. Κάνουν καλό οι διακοπές χωριστά λίγες μέρες? Είναι το μόνο, η μόνη βερσιόν που δεν αναφέρω. Με συγχωρείτε. Επειδή η ερώτηση τώρα είναι μαύρο, είναι black or white. Αναφέρατε πολλά είδη. Η γυναίκα μου μπορεί να φύγει λίγες μέρες με φίλες της. Ναι. Και εσείς με φίλους σας. Αλλά όταν ο χρόνος είναι πάρα πολύ πιεσμένος και έχουμε λίγες μέρες. Αυτό είναι για ένα καλοκαίρι που έχουν περίσσευμα ημερών εννοείται. Δηλαδή, γιατί να πάω χωριστά από τη γυναίκα μου διακοπές? Δηλαδή, έχω ανάγκη βέβαια πάντα οι ομόφυλες παρέες είναι πιο ζωντανές, είναι πιο αυθόρμητες. Λένε, αν έχετε ακούσει το ανέκδοτο. 5 άνδρες μιλούν. Λέει, παιδιά, υπάρχει γυναίκα? Όχι. Ας μιλήσουμε, ρε παιδιά. Έτσι, δηλαδή όταν υπάρχει μια γυναίκα. Δηλαδή, αν πάω εγώ με τη γυναίκα μου, με 4 φίλους μου, όλοι θα είναι μαζεμένοι. Δεν επιθυμεί περισσότερο ένας τον άλλον όμως έτσι? Λίγες μέρες με τους φίλους, δεν λίγες βλέπει. Μέρες με τις φίλες. Ναι, καλά, σου λέει, φουντώνεις με τον ήλιο, θα πάνε, θα πιστήσουν. Ξαναβλέπονται και χαίρονται. Ξαναβλέπονται και χαίρονται, ή έχει στο μυαλό σου τι έχει συμβεί εκεί? Το καλοκαίρι μπορεί να έχει πολλές πλευρές. Άλλωστε, η πίστη και η επιστία, μην νομίζετε, αυτά είναι νούμερα που βγάζουν δίθεν κάποιοι ειδικοί, ότι πολλαπλασιάζεται η απιστία, είναι πιο πιθανή η απιστία. Mm-hmm. Αλλά είναι, γιατί υπάρχουν συνθήκες. Από όλες τις μελέτες που τις θεωρώ πανεπιστημιακά ότι κάνουμε καλή δουλειά, ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένη απιστία το καλοκαίρι. Περισσότερο υπάρχει στην περίοδο του χειμώνα. Και πού υπάρχει απιστία? Στα γραφεία, στην καθημερινότητα, στην δυσφορία του ζεύγους. Μια λέξη σε ένα καινούργιο βιβλίο τώρα που βγάζω για τις σχέσεις είναι η δυσφορία. Βέβαια. Αυτό σκοτώνει το ζευγάρι. Δηλαδή να πηγαίνω στο σπίτι μου και να αισθάνομαι. Και να μην αντέχω. Και να μην αντέχω. Να μην θέλω να γυρίσω δηλαδή στο σπίτι. Δηλαδή να μπαίνω μέσα σε ένα σπίτι που περιμένει ένας άνθρωπος ο οποίος θα με εκνευρίσει. Ενώ εμείς θα με ενοχλήσει. Θα με ρωτήσει δυσάρεστα πράγματα. Ή θα μου πει τα παιδιά. Τα παιδιά. Το κάνεις αυτό, το κάνεις εκείνο. Και ξέρετε ότι το μεγαλύτερο κεφάλαιο της σχέσης τώρα το καλοκαίρι είναι η φροντίδα. Δηλαδή να πάω με τον άνθρωπό μου και να είμαι τρυφερός. Όχι τόσο το σεξουαλικό παρορμητικό, που και αυτό έχει ενδιαφέρον και θα έρθει. Για το καλοκαίρι είμαστε γύμνοι, τα σώματά μας είναι ανοιχτά, οι αισθήσεις μας είναι πολλαπλάσιες, διαγερτικές. Η βασική πλευρά είναι να κρατάμε ένα επίπεδο τρυφερότητας, αλληλοστήριξης και φροντίδας. Λοιπόν, αυτό κρατάμε σίγουρα και είναι λόγος για να σας ξανάρχουμε στην παρέα μας. Και ασφαλώς περισσότερο σεξ. Αυτό, να σας πω ότι το σεξ κάνει καλό. Και με αυτό θα κλείσουμε. Είναι θεραπεία. Είναι θεραπευτικό. Και βιολογικά και ψυχολογικά. Η Άννα θα φύγω λίγο νωρίτερα. Σήμερα έχω να κάνω μια θεραπεία. Πολύ ωραία, θα πει γι' αυτό. Λοιπόν, πήρε και upgraded κατάσταση τώρα εδώ πέρα. Άλλες, πώς το λένε, οι ευθύνες σου πλέον. Έχεις αναλάβει και τα σκύπτρα. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σκητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να κάνουμε μια ευχάριστη συζήτηση. Μας αρέσει πάντα όταν έχουμε την ευκαιρία, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας.